σχολικοί σύμβουλοι, κύριοι αιρετοί εκπρόσωποι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Η εκπαίδευση είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης και αποτελούν μια ολότητα η οποία είναι μέρος του ευρύτερου συστήματός της, έτσι ώστε να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της πατρίδας μας, διαμορφώνοντας αξίες για να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες. Το σχολείο, ως τμήμα αυτού του συστήματος, μελετά την παράδοση, το παρελθόν μας, τις αξίες που σμίλεψαν παλαιότερες γενιές. Γίνεται χώρος πολιτισμού, με θεατρικές ομάδες, χοροδίες και ζωντανεύει το χτες. Σε αυτό το πλαίσιο, το 15ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία Σερών, αξιοποιώντας τις δικές τους δυνάμεις, τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, υλοποιεί το πρόγραμμα αυτό. Σε πείσμα των δυσκολιών, περνάει η πατρίδα μας, η εκπαιδευτική είναι εδώ. Με δουλειά έξω από συμβατικές υποχρεώσεις, κυρίως όμως με μεράκι και γνώμονα το καλό των παιδιών μας. Οργανώσαμε δράσεις, επισκέψεις, μελέτη δεδομένων, πολλές ώρες προετοιμασίας και σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων και την αμέριστη συμπαράσταση του συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, τη ΔΕΗ Σερών, σας παρουσιάζουμε σήμερα τμήματα της ζωής μιας αλλοτινής εποχής. Βρισκόμαστε σχεδόν ένα αιώνα πίσω. Η πατρίδα μας βγαίνει από έναν πόλεμο, έναν εθνικό διχασμό και τη μικρασιατική καταστροφή. Παράλληλα, υπάρχουν συνθήκες για ένα νέο πόλεμο. Η ανάγκη ενσωμάτωσης 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων δημιουργεί παραγκουπόλεις και σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση δημιουργούν απίστευτες δυσκολίες στον απλό άνθρωπο. Η αστική τάξη στην Ελλάδα διαφέρει από την αντίστοιχη στη Δύση. Είναι πολυσήμαντη οικονομικά, πολυεπίπεδη οντολογικά, αντιφατική ιδεολογικά, σύνθετη πολιτισμικά, ιδιόμορφη κοινωνιολογικά. Τα στρώματα που την αποτελούν, κατά περίεργο τρόπο, υιοθέτησαν την αστική ιδεολογία, ηθική, αισθητική, μουσική και νοοτροπία. Δεν ήταν όμως τα σώματα που διέθεταν οικονομική ισχύ. Ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι διανοούμενοι, δηλαδή τα μεσαία ως μικρομεσαία από απόψεως οικονομικής στρώματα. Σε γειτονιές όπου ο απλός κόσμος εργάζεται, αναζητά τον επιούσιο, δημιουργεί φιλίες, πίνει το καφέ του σε ίσια καφενεδάκια, θαυμάζει τους μορφωμένους, ακούει και ζει ρουφώντας τη ζωή. Η κοινωνία της πόλης μας ακολουθεί. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που απελευθερώθηκε από την Οθωμανική κυριαρχία. Στα λιγαστά ζαχαροπλαστεία, τα συνηθισμένα εδέσματα είναι παγωτό, συνάλκο, λεμονάδα, υποβρύχιο, γκαζόζα. Στα σπίτια συνηθίζουν να κερνάνε λουκούμι και αργότερα κανέ, καραμέλες και στραγάλια. Οι άντρες περνούν τον ελεύθερο χρόνο, τον καιρό τους στα καφενεία, το κυνήγι, στο ψάρεμα. Οι γυναίκες ανταλλάσσουν επισκέψεις και σπανιότερα συμμετέχουν σε διασκεδάσεις. Τα παιδιά στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης λένε τα κάλαντα για λίγα φρούτα ή γλυκά και σπανίως χρήματα, ενώ τον υπόλοιπο καιρό παίζουν στις αλάνες ομαδικά παιχνίδια ή βοηθούν τους γονείς τους. Το χειμώνα, μέσα στους οντάδες, ακούνε ιστορίες και παραμύθια από τους παππούδες. Στην πόλη αρχίζει να παρατηρείται έντονη πολιτιστική κίνηση με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και τις πρώτες κινηματογραφικές προβολές. Φυσικά, δεν υπάρχουν χώροι και έτσι οι εκδηλώσεις αυτές φιλοξενούνται σε καλοκαιρινά κέντρα διασκέδασης, σε καφενεία, σε τζαμιά ή μεγάλες αίθουσες σχολείων, συλλόγων κλπ. Γρήγορα ο κινηματογράφος εκτόπισε όμως τα θεάματα. Το 1931 εγκαινιάζεται στο κινηματοθέατρο Κρόνιον, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα για την πόλη των Σερών και τον επόμενο χρόνο τον Πάνθεο. Στο θέατρο Πανελληνίος κυρίαρχο είδος αποτελεί η ηθογραφία με την αφελή και ακίνδυνη πολιτικά περιγραφή του φυσικού και κοινωνικού χώρου. Εξίσου ενδιαφέρουσα όμως είναι και η δραματική παραγωγή που αξιοποιεί τον απότερο αλλά και σχετικά πρόσφατο ιστορικό παρελθόν
επιχειρώντας μέσα από αυτό να πραγματοποιήσει πολλαπλά και διαφορετικά ζητούμενα της εποχής. Ελάτε λοιπόν να σεριανίσουμε μαζί σε κάποιες γειτονιές, στις γειτονιές του χτες. Σε εκείνες τις γειτονιές που τη μέρα μας φοβολούσε το αγιόκλημα και τα γιασεμιά στόλιζαν την απλότητα της καθημερινής ζωής. Σε εκείνες τις γειτονιές που τα βράδια χάιδευαν τα αυτιά σου οι φθόγγοι από τις κιθάρες, τα μαντολίνα, τους ρομαντικούς καταδόρους. Σε εκείνες τις γειτονιές που στα πλακόστρωτα μονοπάτια τους η ζωή περπατούσε άλλοτε ξένιαστα και άλλοτε φορτωμένη με κόπους και βάσανα. Σε εκείνες τις γειτονιές που η ευγένεια και ο ρομαντισμός πλέκαν ανθρώπινες ιστορίες, μοναδικές και τραγούδια λιώτικα. Καλή μας ακρόαση. Κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές και γονείς, αγαπητοί συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των συναδέλφων, των μαθητών και θα μου επιτραπεί από τους αγαπητούς προέδρους και των γονέων των σχολείων μας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση «Θεατρική παράσταση των σχολείων μας», η οποία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνέβρεσης μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Μια ευκαιρία στην οποία οι μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές που με το χειροκρότημά σας θα νιώσουν ζεστασιά, χαρά, συγκίνηση. Θα νιώσουν όμορφα αυξάνοντας την αυτοεκτίμησή τους, πιστεύοντας ακόμη περισσότερο στον εαυτό τους. Μια ευκαιρία όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και οι υπόλοιποι παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας, προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόσωπο που όλοι επιδιώκουμε και ονειρευόμαστε για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Το Σεργιάννη στις γειτονιές της νοσταλγίας, με όχημα την παιδεία, τον πολιτισμό, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά μας, ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους μικρούς μας μαθητές, κινητοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας μας. Μας καλεί να ταξιδέψουμε σε ένα παιχνίδι αέναων διαδρομών στον χρόνο, ένα γεμάτο ευαισθησία παιχνίδι της μνήμης. Μνήμη η οποία καθορίζει το παρόν, την ιδιοσυγκρασία και τη συμπεριφορά μας ως κοινωνίας, ώστε να βρούμε και να ισχυροποιήσουμε την ταυτότητά μας. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Χωρίς αυτούς, η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, αυτού του ονείρου, δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά. Πρωταρχικό ρόλο για την υλοποίηση αυτού του ονείρου, βέβαια, έχουν οι μαθητές και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, που με δική τους πρωτοβουλία, μόχθο, έμπνευση και μεράκι, οδηγούν το παιδί στη δημιουργία και στην ελεύθερη έκφραση. Γιατί το Σεργιάννη στις γειτονιές της νοσταλγίας, αυτό είναι κυρίως. Γιορτή πολιτισμού και ελεύθερης έκφρασης. Αέρας ανοιξιάτικος στη ζωή της πόλης και στις καρδιές όλων μας. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Γεια σου, Μαρία. Γεια. Είμαστε έτοιμες. Πού το κανάτι σου? Γιατί κρατούνε όλες κανάτια, μάνα, γεμάτα με νερό? Μα ζωήτσα μου, μετά τους καναντιστές της άνοιξης θα περάσει και η πυρπυρούνα σήμερα. Παναγιά μου, τι είναι αυτή, πρέπει να φοβηθώ? Όχι, χρυσό μου, η πυρπυρούνα είναι καλή και έχει θαυματουργή δύναμη. Θεός φυλάξει. Τώρα θα βγει η πυρπυρούνα, θα ρίξω την κρονή του ουρανού. Και το χώμα της γης στο καρτερά, έτσι διψασμένα που είναι, να το καλοδεχτεί. Και τα κανάτια, γιατί τα κρατάτε?
για να καταβρέξουμε την Πιπιλούνα. Έτσι είναι το έθιμο. Πάω τότε να πάω κι εγώ το κανάτι μου. Θα καταβρέξω πρώτη την Πιπιλούνα. Κάνε γρήγορα, ακούω τους καλατιστές να έρχονται. Πιρπιρούνα, πυρπατή του Θείο παρακαλεί. Πιρπιρούνα, πυρπατή του Θείο παρακαλεί. Του Θείο παρακαλεί, τρέξει κύριε μια βροχή. Μια βροχή, καλή βροχή, να βράχουν οι τσουμπάνοι. Μια βροχή, καλή βροχή, να βράχουν οι τσουμπάνοι. Να βράχουν οι τσουμπάνοι, μη τα πρόβατα τσμάζει. Να καρπίσουν τα σπαρτά, να πουν η καλή σουδιά. Να καρπίσουν τα σπαρτά, να πουν η καλή σουδιά. Όσοι στρίπεις του δήρμο, τόσε θυμούνιε σταλών. Όσοι στρίπεις του δήρμο, τόσε θυμούνιε σταλών. Όσα φύλλα στα κλαδιά, τόσους δυο στα αφεντικά. Όσα φύλλα στα κλαδιά, τόσους δυο στα αφεντικά. Πιπιλούνα, πιπατή, πιπιλό παρακαλεί. Πιπιλούνα, πιπατή, πιπιλό παρακαλεί. Του Θείο βρέξει κύριε μια βροχή. Θείο Πού είναι οι ποιητές, πού είναι
κοιτούσαν το κορίτσι που στέκονταν εκστασιασμένος κάτω από το λευκό φως της υπέρτατης ομορφιάς μιας απλής αγγιζμένης αμυγδαλιάς. Πού είναι το κορίτσι που λούζεται από τα άκρη της? Μια αγριούλα που ασπίσαν τα μαλλιά της. Αλήθεια! Μη βιάζεσαι καλή μου, θα αναζητάς αυτά τα χρόνια της πρώτης νιώτης που είχες τη φλόγα στην καρδιά και στη ματιά σου. Μα δεν βιάζομαι εγώ, ένα κλαδί να κόψω ήθελα, τα άνθη της να κλέψω. Στην ομορφιά κανείς να κλέψει δεν μπορεί. Έλα, να περπατήσουμε μαζί, στην άνοιξη και στην βαρύ χειμωνιά. Να μου κρατάς γερά το χέρι. Θα σ' το κρατώ. Η άλλη είναι ξεφιά,
κι αυτοί είναι γαλανά ματάκια. Ευγενικοί, μορφωμένοι κι αυτοί. Δεν ξέρω κι αν διαλέξω, στα αλήθεια θα τρελαθώ. Εκείνες δείχνουν ενδιαφέρον, σ' αγαπάνε. Ναι, και οι δυο, και η Κική και η Κοκό. Ναι, αλλά πρέπει να διαλέξεις μία, ή την Κική ή την Κοκό, ή τη μία ή την άλλη. Μα αν διαλέξω την Κική θα επικράνω την Κοκό. Και αν διαλέξεις την Κοκό θα επικράνεις την Κική. Τι μπέρδεμα κι αυτό. Στα αλήθεια θα τρελαθώ. Από το δείγμα αυτό πώς θα βγω. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση σου, θα διάλεγα μια τρίτη βραδερφέ. Και να πικράνω την Κική και την Κοκό. Αγάπα τις και τις δυο. Μα δεν είναι σωστό. Σωστό, ξεσωστό, τη λύση δεν μπορώ να στη βρω. Στα αλήθεια θα τρελαθώ, το πρόβλημα λιτό θα το έχω για καιρό. Τώρα να το σπουδάσει.
φώτο. Πού έτσι βιαστική? Καλημέρα, σιόρ Δημητράκη. Ετοίμασα ένα δέμα του γιου και τρέχω να προλάβω το τρένο, να του στείλω μερικά πράγματα. Προλαβαίνεις, προλαβαίνεις. Τι κάνεις, πώς πάνε οι σπουδές? Τελειώνει σιγά σιγά να σε χαρώ. Τελειώνει, πότε κιόλας? Σαν χθες μου φαίνεται που έτρεχε και έπαιζε με τα άλλα παιδιά στη γειτονιά. Μεγάλωσε κι αυτός. Μόνο εγώ ξέρω πως το έφτακα ως εδώ. 5 χρονών ήταν ο παρέθανε ο πατέρας του. Και τώρα παίρνει το πτυχίο του. Γιατρός ορκίζεται σε λίγο. Γιατρός, άξια γυναίκα κύρα Φώτο. Είσαι κι άξιο παλικάρι έκαμες. Να σε καλά, σιωρ Δημητράκη. Τι του στέλνεις, φαγκόσιμα? Ναι, και μεταξύ αυτών ένα καινούριο γυλαίκο που το έφτιαξα τώρα για να το φορέσει που θα ορκιστεί γιατρός. Άξια κύρα Φώτο είσαι, άξιος και ο γιος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να του μιλήσεις και από μένα. Ευχαρίστω, σιωρ Δημητράκη. Μα πρέπει να φύγω. Θα αναχωρήσει το τρένο και δεν θα έχει γυλαίκο να βάλει το παιδί μου στην ορκομοσία. Και θέλω να το φορεί απ' τη μάνα του δώρο. Σαν να είμαι κι εγώ εκεί. Θα είναι σαν να το φορεί. Στο καλό, κύρα Φώτο. Γεια σας, σιωρ Δημητράκη. Οι γυρολόγοι ξεκινούσαν τα χαράματα με το χαϊκού.
καλαμπουράκι τους και άλλοι με το κάρο φορτωμένοι με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Οι νοικοκυρές, σαν άκουγα τη φωνή τους από μακριά να διαλαλούν την προαμάτια τους, έτρεχαν να φροφτάσουν, να ψωνίσουν. Κάθε μέρα περνούσα τη μικρή γειτονιά κι ο Κανατάς πουλώντας τη στάση. Μιας και βρίζες στα σπίτια δεν υπήρχαν και οι γυναίκες φύλαγαν το νερό σε λαγίνες στην άκρη της κουζίνας τους. Καρίτσια, καρίτσια, Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη, καλημέρα. Καλημερίζω τους όμορφους κυράδες. Έχω κανάτια, στάμνες και σταμνάκια. Στάμνες, ρε. Θα πάρουμε και στάμνες και λαγίνια. Μα λύσε μου πρώτα μια απορία. Γιατί μου φαίνεστε αλλιώτικος σήμερα. Αλλιώτικος, πώς αλλιώτικος. Γιατί, τον είδατε και χθες, βρε κορίτσια. Τον είδαμε και τον καλοείδαμε. Μα, χθες δεν πέρασα, ήταν Κυριακή. Κυριάζω, μην χάσετε τις μέρες, άλλο θα είδατε. Άλλο, μα πώς, μήπως έχεις δει μη μαδερφό και δεν το ξέρουμε. Όχι, ένα μέχρι μάνα, αφού ξέρω. Να σε χαίρετε, μα θες. Ευχαριστώ, ωραία μου κυρά. Ε, τότε, εσύ ήσουν. Ω, μπα, ποιος ήμουν, τι λες, κυρά. Έξω, και αν έχεις ουσία. Τι πάθατε σήμερα, κυράς μου, έχετε όρθια πειράγματα. Όχι, καλέ. Τι λες, εμείς ξέρεις πως συμπαθούμε και σε καρτερούμε. Να περάσεις πώς και πώς. Σταματήστε, βρε κορίτσια. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το μπερδέψαμε. Χθες, Κυριακή, θυμήσου, πού ήσουν χθες. Πού ήσουνα. Πού ήσουνα. Γιατί πρέπει να σε αποκαλύψω πού πηγαίνω και τι κάνεις και αρκετή κεράση μου. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ θα μαρτυρήσω που ήτανε. Στη βόλτα ήταν ο Μπαρμπαγιάννης. Εκεί που βολτάρουμε όλες μας την Κυριακή. Μετά το σύζυγό μας, μετά τον εκκλησιασμό στους Αγίους Θοδόρους. Μεγάλη χάρη τους. Και τι είμαι αυτό, έκανα τίποτα κακού, βουτάριζα. Κι εγώ τον είδα, φορούσε ψηλό μαύρο καπέλο, κοστούμι και μετερά παπούτσια. Ναι καλέ, φιγουρίνι σωστό. Αγνώριστος καλέ. Εσύ δεν είσαι ο Μπαρμπαγιάννη, αυτός περιγράφουμε. Αν θέλει έτσι, εγώ κυράς μου εγώ. Άμα ντύνεσαι τη λόγου σου, γίνεσαι ένας άνθρωπος καλέ. Όμορφα άντρας γίνεσαι καλέ. Δεν κάνω τα άνθρωπα κυράς μου. Σωστά, αν είσαι όμορφος, είσαι ό,τι και να φοράς. Και σήμερα είσαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μην με κουπνεντάρετε άλλο. Και σκαρδιές. Και άθμους, και άθμους, μάμι και άθμους. Ε, ναι, ξέρεις πόσες κοπελιές ρωτάγανε για σένα. Που λες. Δεν έχουμε τόσα δάχτυλα να τις μετρήσουμε. Δεν ξέρουν να μετράμε και πέρα του 10 καλή μου. Άντε καλέ, ωραίες κοπελιές. Πανέμορφες και λιγερές, δεν θα ξέρεις ποια να διαλέξεις του λόγου σου. Δεν θα ξέρω, έτσι μου έρχεται να χάσω όλα τα γαλάξια μου. Γιατί το λες και δεν το κάνεις. Εξώ να πω όμορφος, τα λένε και ότι είσαι και ανοιχτοχέρις οι κοπέλιες. Ούλες. Χάρης μάχας μου, ρε, χάρης μάχας σούλα. Μπαρμπαγιάννη. Τι, ποιο νος. Τι παρακάζουμε, ρε. Τι κάνω. Τα έχεις χάσει ολόκληρα. Πώς. Είναι να πιστεύει κανείς τις όμορφες κυράδες. Γιατί. Πείτε τι κι εσείς. Έτσι, έτσι. Bye.
πεις, δεν θα του τα έλεγα. Τώρα, του μείνα το κόρδομα. Μα κύριε Μάνθο, γιατί δεν τη ζητάς του λόγου σου να είσαι
ησυχάσουμε κι εμείς. Ναι, κύριε Μάνθα, στείλε τα προξενιά την Κυριακή κιόλα. Θα τη ζητήσω την Κυριακή. Αχ, αχ, αχ. Κι άμα στη δώσουνε, γράψε μου. Κι άμα με δώσουνε, γράψε μου κι εμένα. Σε έναν ανθισμένο κήπο και κοιτάζουν
ζήσονται θωρείς από τις μεθυστικές μυρωδιές τους. Αρχίζουν να αναπολούν τις βόλτες της πρώτης τους νιώτης σ' αυτό το στενό σοκάκι. Έρχονται στο νου τους νοσταλγικές θύμισες του χθες, παλιές θύμισες που κάνουν την καρδιά τους να χτυπάει αλόκοτα, όπως τότε χτυπούσε στην πρώτη τους νιώτη. Θυμάσαι, Κωνσταντή, 2 18χρονα παιδιά που περνούσαν και τότε αυτό το ίδιο σοκάκι με φτερά στα πόδια. Θυμάμαι όμως και εκείνη. Στέκοντανε και ανάμεσα στράνθη, σαν άλλο άνθος της άνοιξης. Λες και ήξερε την ώρα και μας περίμενε. Κάθε δίλη περίμενε να διαβούμε το στενό. Ποιον άραγε περίμενε, εμένα ή εσένα? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, διαμαντή μου. Ποτέ δεν τη ρώτησες εσύ. Ούτε κι εσύ. Λαχταρούσε η καρδιά μου. Θυμάμαι τις έστελες λουλούδια, μα δεν μαρτυρούσες το όνομά σου ποτέ. Το ίδιο κι εσύ. Κι εκείνη γελούσε, σένα μας περιέπαιζε και τους δυο. Και τα βράδια κρυφά στα σκοτεινά τις έκανες κατάδα. Δεν μου το έλεγες, αλλά εγώ το ξέρα. Κι εσύ, μόλις έφευγα εγώ, ερχόσουν εσύ. Το ήξερα, μα δεν μιλούσα. Τώρα τι να γίνε, που ζει άραγε, παντρεύτηκε. Θα παντρεύτηκε, όχι σαν κι εμάς. Εγώ δεν την ξέχασα, Κωνσταντή μου. Ούτε κι εγώ, διαμαντή μου. Δεν ετόλμησα να σε πληγώσω τότε. Ούτε κι εγώ, φίλε μου. Δυο ιδιότροποι χέρι απομείναμε με χιόνια στην καρδιά, με παρέα ο ένας τον άλλον. Απομείναμε μόνοι της ατολμίας μας έρμεα κι οι δυο. Αχ, φίλε μου, δεν ετολμήσαμε τότε. Τουλάχιστον θα ξέραμε. Θα ξέραμε. Δυο ιδιότροποι χέρι απομείναμε με παρέα ο ένας τον άλλο. Της μοίρας μας θύματα κι δυο. Έκαλε μου φίλε, άντε θα μας βρει η νύχτα. Ψώνει τα παράπονα κι μνήμες. Τώρα καταλαβαίνω πια που βάραιναν τα πόδια. Ο χρόνος κλειστράει γρηγορότερο, διαμαντή μου. Τα καημένα, τα νιάτα, τι γρήγορα που περνούν. Άντε πάμε, αργήσαμε πολύ και πέρασε η ώρα. Τα χρόνια πέρασαν, διαμαντή, και δεν γυρίζουν πίσω. Thank you.
χορεύετε. Ευχαρίστω.
Εγώ λέω πως κοιμήθηκε και άντεκα θα κλαρτιστούμε. Κοιμάται βαριά, Τζάνε μου. Ελαφριά, κοιμάται η αγάπη μου. Η αγάπη σου. Και πώς το ξέρεις, μωρό, ότι σ' αγαπάς? Στο έχει δείξει, στο έχει πει. Της φαντασίας του θα είναι. Τι σύμπαθη έχει, παιδιά. Εγώ μαζέψα τους καημούς της καρδιάς μου και θα τους τις πω απόψε. Να τις προσφέρεις εγώ τα γιούια της καρδιάς σου. Ναι, γιατί όχι. Μίζε τα καταδεχτεί και τα πετάξει. Θα μαραθούν τα γιούια, θα μαραθούν. Δεν αφήνεται τα λόγια, λέω εγώ. Δικός μου λογαριασμός. Εσείς αρχίστε τραγούδι μελωδικό. Να ακούσει η κυρία της καρδιάς μου και ίσως συγκινηθεί και βγει στο παραθύρι και μου στείλει την αγάπη της. Πω πω, πω κόλλησαν τα δάχτυλά μου στις χορδές της κιθάρας μου από τα μέλια και δεν μπορώ να παίξω. Άντε, αφήστε τις παραλές και μην με κολλιώνετε άλλο του λόγου σας. Τραγούδι, τραγούδι, μετράω. Ένα, δύο, πάμε! Γιατί αρχίζετε, μωρέ! Δεν είπες τρία, Σπυρέτο μου! Εμείς αρχίζουμε πάντα με το τρία! Εξέχασες να μετράς του λόγου σου! Εξέχασες, λόγω έρωτα! Άντε, βρε, βουλισμένε! Μέτρα σωστά να τραγουδήσουμε! Να τελειώνουμε επιτέλους! Να πάμε κι εμείς στα σπίτια μας! Να αλλάξουμε το κορμί μας οριζοντίως! Τέλος οι παρόλες! Μετράω! Ένα, δύο, τρία, πάμε! Stop.
Oh.
ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το όμορφο ταξίδι στο χτες. Και βέβαια, να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Εμείς τουλάχιστον οι διευθυντές των σχολείων έχουμε πραγματικά συγκινηθεί και το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο απέναντι σε αυτό που είδαμε και μας παρουσίασαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, μέσα από τα δάχτυλα της καρδιάς μας. Μαζί με τα παιδιά, ευχαριστούμε επίσης τους δύο συλλόγους γονέων που στέκονται πάντα δίπλα μας και το νιώθουμε καθημερινά αυτό. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους γονείς των μαθητών μας, γιατί και αυτοί με τη σειρά τους μας στήριξαν αφάνταστα. Να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του θεάτρου που μας παραχώρησε το χώρο αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα στολίδι για την πόλη μας και μας βοήθησε πάρα πολύ. Και βέβαια, να καλέσω επάνω τον υποστηριχτή μας, τον κύριο Μπισίν, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα, όχι μόνο γιατί βοήθησε στη σκηνοθεσία, αλλά γιατί πραγματικά αγκάλιασε με θέρμη όλη την προσπάθεια που κάναμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω το θέατρο, γιατί πίσω από όλο αυτό που είδατε είναι μια ομάδα για να γίνει αυτή η παράσταση. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς, το σχολείο και όλους. Και θέλω παρακαλώ να βοηθήσετε οι γονείς αυτός ο τόπος των 6 μηνών να πάει και κάπου αλλού σε άλλα σχολεία. Η πρότασή μου η πρώτη είναι να παίξει στη Θεσσαλονίκη και αν μπορούμε να βοηθήσω κι εγώ στο Μέγαρο Μουσικής. Τι λέτε? Όλα εδώ τα παιδιά ήταν υπέροχα, νομίζω ναι, πετύχανε και είδατε ότι με πολύ λίγα προβλήματα τεχνικά, γιατί είναι, ξέρετε, αυτό εδώ το μικρόφωνο το φοράνε μεγάλη ηθοποιοί. Τα μικρά σήμερα και χτες που κάναμε πρόβα τα κατάφερε. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τα παιδιά, να είστε καλά, καλό Πάσχα και ευχαριστούμε πολύ. Και είμαι παρόν για ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ήταν πολύ δύσκολη παράσταση και μπράβο σας σε όλους που βοηθήσατε να γίνει αυτή η παράσταση. Και βέβαια η αντοχή των γονιών που κόπιασαν 6 μήνες. Καλό Πάσχα, γεια σας. Θα είχα παράληψή μου μαζί με τον κύριο Τάσο να μην ευχαριστήσω τον άλλο βοηθό, τον κύριο Παπαμιχαλάκη, που επίσης μας στήριξε όλο αυτό το διάστημα πάρα πολύ και βοήθησε. Να ευχαριστήσουμε επίσης την ψυχή της όλης προσπάθειας, την κυρία Χρύσα Στρίκα, η οποία έγραψε το σενάριο και δούλεψε όλο αυτό το καιρό μαζί με τα παιδιά. Η κυρία Νικολέτα Αμπατζή, που είχε τη μουσική επιμέλεια, τη μουσική ενορχήστρωση και τη διδασκαλία των τραγουδιών. Τον κύριο Θωμά Πετρίδη επίσης, που είχε την επιμέλεια των σκηνικών και των κατασκευών. Ευχαριστούμε επίσης τον Λύκειο Ελληνίδων για τη συμπαράσταση, τις στολές, γιατί η συμπαράσταση ήταν και ηθική, και μαζί με τον Λύκειο Ελληνίδων τον κύριο Κατέρη, που ήταν ο υπεύθυνος για την παρουσίαση της Χρυπηρούνας που μας παρουσίασαν. Τέλος θα πω πως η εκδήλωση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον συνδιοργανωτή της παράστασης, την ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, που ήταν μαζί μας, ήταν δίπλα μας και μας στήριξε σε όλη την προσπάθεια. Τους χορηγούς επικοινωνίας, την ΕΡΑ ΣΕΡΟΝ, την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και την ΕΡΤ 3,
που ήταν μαζί μας και επικοινώνησαν και από ό,τι φαίνεται έγινε γνωστή η παράσταση, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Ευχαριστούμε επίσης το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι παρόν με τον εκπροσωπώντας τον πρόεδρος το Σύλλογο και τον ευχαριστούμε για όλες, για πολλές δουλειές που έγιναν και μας συμπαραστάθηκε. Να ευχαριστήσουμε τους υπόλοιπους χορηγούς μας. Τους επιχειρηματίες της πόλης που πρόσφεραν και βοήθησαν για να υλοποιηθεί όλο το έργο. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς, γιατί ήταν τιμή και χαρά για μας η παρουσία σας που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας κάνετε και χαρήκατε μαζί με τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.